Ερχόμαστε με ένα ειδικό όχημα, το οποίο είναι ένα πρώην Leopard άρμα μάχης, το Jumbo Truck Multi, το έχουμε κατασκευάσει στον ερχομενό. Μετά από εντολή του αρχηγού του ΓΕΘΑ, του κυρίου Φλόρου, διατέθηκε αρματοφορέας με προσωπικό κατάλληλο για να μεταφερθεί εδώ το μηχάνημα αυτό. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Πέτροβιτς, που είμαστε σε συνεχή επαφή και το περιμένουμε να αφηχθεί τώρα για να πάμε στο μέτωπο. Αυτό το όχημα λοιπόν έχει μια δεξαμενή 15.000 λίτρα νερό. Έχει ένα κανόνι μπροστά που το νερό αυτό το πετάει σε απόσταση 80 μέτρα. Έχει επίσης την ίδια ώρα τη δυνατότητα, αν θέλουμε, να ανοίξει ζώνη υπερασφαλείας, γιατί έχει μπροστά μια λεπίδα, ένα ντόζερ, και ταυτόχρονα έχει και ένα θάλαμο διάσωσης 10 ατόμων. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχει υπάρξει εγκλωβισμός προσωπικού ή πολιτών, μπορούμε να τους βάλουμε μέσα στο θάλαμο και να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα πάνω στο δάσος? Δεν έχω δει, ακόμα εμείς φτάσαμε τώρα. Σε λίγο θα πάμε. Ακριβώς δεν ξέρω σε ποιο σημείο του δάσους Δαδιάς. Και δεν έχω αυτή τη στιγμή την εικόνα. Εγώ δεν ξέρω την εικόνα. Φαντάζομαι η πυροσβεστική γνωρίζει και θα μας καθοδηγήσει. Γνωρίζετε αν η νύχτα ήταν δύσκολη? Από ό,τι μου είπανε, ναι. Από πληροφορίες, γιατί έκανα και εγώ το ίδιο ερώτημα. Και απλά υπάρχει ο φόβος μήπως αλλάξουν οι άνεμοι σήμερα και μεταφερθεί η φωτιά σε ένα άλλο σημείο που είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά για τη διαχείριση. Η δρομολόγηση που έδωσε το ΕΠΑΤ είναι πολύ σωστή για να ξαναφτιαχτεί η ακριτική περιοχή. Η καταστροφή που έγινε είναι ακοστολόγητη σε χρηματικό ποσό. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα, σε μία τριετία ή πενταετία, ο τόπος θα είναι πάλι εκεί που ήταν. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις θα πληρωθούν μέχρι 30 Οκτωβρίου. Αρχικά να πω ότι όντως είναι τεράστια η τραγωδία. Έχουν πληγεί μεγάλες εκτάσεις, κυρίως του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σουφλίου. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα της καταγραφής και κυρίως της αποκατάστασης των ζημιών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε την περιοχή μας. Είχαμε συναντήσεις πρώτης φύσεως ενημερωτικές από τον κύριο Βορύδη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, συνάντηση με τους αγρότες, τον κύριο Σαβιανάκης, αλλά και είχαμε τη δυνατότητα και με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Ιατρίδη, να συζητήσουμε πράγματα που αφορούν σε άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Είμαστε σε αναμονή των εξαγγελιών σε πρώτο στάδιο, να δούμε τι και πόσα χρήματα σε πρώτη φάση μπορεί να δώσει αυτή η κυβέρνηση, να αποκατασταθούν με τις αποζημιώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, αλλά δεν αρκούν. Θα είμαι πολύ περιεκτικός, πρέπει να εκπονηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, αλλά και της Ροδόπης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Είναι αλήθεια ότι η καταστροφή είναι μεγάλη και πρωτόγνωρη για την περιοχή μας, σε έναν νομό ο οποίος έχει στο παρελθόν πάρα πολλές ζημιές, ιδίως από πλημμύρες, στις οποίες όμως οι ζημιές κυρίως ήταν αιτήσεις. Έγιναν λοιπόν δύο συσκέψεις. Στη μία υπήρχε επικεφαλής τον κύριο Βορύδη, όπου κυρίως οι δήμαρχοι θέσανε τα ζητήματα των υποδομών και ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις πυρκαγιές, αλλά και για τις πιθανές πλημμύρες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Και έγινε και μια δεύτερη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς ως πρωτογενείς τομέας, με τον Υπουργό τον κύριο Αβγενάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό τον κύριο Κελέση και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ τον κύριο Ανδρέα Λιγουρέζο. Το παρήγορο και το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι με τη δέσμευση του Πρόεδρου του ΕΛΓΑ ότι τάχιστα θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, θα ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα γίνει αποπληρωμή των παραγωγών. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Αναφερθήκατε για πλημμύρες. Πόσο έτοιμος είναι ο Εύρος μετά τα 750.000 στρέμματα που κάηκαν? Αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή κανένας. Δεν ξέρουμε και το μέγεθος ή την ένταση των φαινομένων που θα έχουμε και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Εκείνο που με προβληματίζει εμένα πιο πολύ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ζημιές ολοκληρωτικές σε σταυλικές εγκαταστάσεις και ουσιαστικά ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο, και επίσης έχουμε ζημιές σε ελαιόδεντρα τα οποία ήταν 200-500 ετών, αλλά και ορισμένα τα οποία ήταν
μικρότερης ηλικίας και για τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος πέρα από την αποζημίωση να πάμε τάχιστα στην αποκατάσταση αυτού του ελαιώνα. Ενός ελαιώνα που κατορθώσαν ιδιαίτερα η παραγωγή, ο συνεταιρισμός όλοι μαζί να τον εντάξουν στην περιοχή μας σε pop καλλιέργεια και ουσιαστικά να την καταξιώσουν. Τεράστια είναι η καταστροφή. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωτική εικόνα. Αυτό που μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν καταστραφεί πάνω από 1.500 κυψέλες, αλλά αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί κατά πολύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι φωτιές ακόμα συνεχίζονται, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ακόμα δηλώσει όλη τη ζημιά στα αρμόδια όργανα. Σήμερα το κλιμάκιο που παρευρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, το κλιμάκιο της κυβερνήσεως, βρήκε λύσεις? Σας ανακούφισε λίγο τον πόνο όλο αυτό? Από ό,τι κατάλαβα, αυτό που δώσανε σημασία περισσότερο είναι στο κομμάτι των αποζημιώσεων, που βέβαια είναι πολύ βασικό κομμάτι, οι αποζημιώσεις να δοθούν όσο το συντομότερο δυνατόν, γιατί ώστε να μπορέσουν οι μελισσοκόμοι να ανακάμψουν αντικαθιστώντας το κεφάλαιο το οποίο έχει καταστραφεί. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να σταθούμε και σε κάποια άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη να βοηθηθούν με έναν τρόπο στις μελισσοτροφές του χειμώνα που θα χρειαστούν οπωσδήποτε, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν καταστραφεί οι βοσκές και φέτος, αλλά στην υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και στη μελλοντική κατάσταση του χρόνου, την άνοιξη, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.